Όταν τον είδες όμως, τεφιλάει μια άλλη γκόμενα εκεί στις φωτογραφίες που βγάλαμε στα περιοδικά, πώς σου φάνηκε? Ζήτευσε λίγο. Καθόλου. Χωρισμένη είστε, αλλά το είδες, αγκαλιά μια άλλη. Καθόλου. Γιατί όταν κάτι καθόλου, εννοείς... καθόλου. Γιατί όταν κάτι τελειώνει μέσα σου, Πέτρο, τελειώνει. Δηλαδή, εγώ το μόνο πράγμα που θα ήθελα να ήταν πάρα πολύ καλά. Εγώ είχε τύχει να πάω στο σπίτι και η κοπέλα να είναι στο σπίτι. Και είχα πει ότι δεν θέλω ποτέ να πω κάτι άσχημο για τον Τόνι. Από την άποψη ότι ήταν ο σύντροφός μου για 12 χρόνια. Και δεν πρόκειται ποτέ να πω άσχημη κουβέντα. Απλά στεναχωριέμαι πάρα πολύ ότι είχαμε αυτή την κατάληξη. Εγώ θυμάμαι ότι έκλαιγα με λυγμούς μέσα μου. Είχα αυτούς τους λυγμούς μέσα μου. Και δεν μπορούσα να κλάψω έξω μου, διότι ο μέχρι τότε άντρας μου, αυτός που συνειδητά ήταν ο άνθρωπός μου, ήταν η ζωή μου, ήταν τα τραγούδια μου, ήταν... Και τα τραγούδια μου δεν το λέω με την ψυχρή επαγγελματικότητα. Ο πατέρας έτσι, του παιδιού σου. Τα πάντα. Αυτός που ξύπναγα το πρωί και έβλεπα δίπλα μου, μετά στον καφέ μου, στο φαγητό μου, στα όνειρά μας, στη στεναχώρια μου, στη χαρά μου. Ξαφνικά συνειδητοποιούσαμε και το λέγαμε πια, verbally αυτό που λέμε, για πρώτη φορά το ξεστομίσαμε ένας τον άλλον, ότι ξέρεις κάτι, αυτό ήταν, τέλειωσε, πρέπει να τελειώσει. Και τώρα χώρισες. Ναι. Χώρισες. Χωρίζω. Πώς είναι να χωρίζεις? Άθλια. Άθλια. Βεβαίως. Δεν το κάνεις ποτέ. Ο ένας κάνει το έγκλημα. Και ο άλλος συνενεί στο έγκλημα. Εμένα τα εγκλήματα που κάνεις άμα είναι κατά σειροήν, όπως λέγαμε και πριν. Ναι. Ή αν είναι εξαμελίας. Συνενεί με τον να... ανέχεται. Με τον ανέχεται. Ήταν ένα κομμάτι που το κρατάω όλα τα αφεντικά. Ένα καλό κομμάτι, γιατί μας έδωσε το παιδί και ήταν ένας γάμος που στηρίχθηκε στην αγάπη, σε ένα παιδί και δεν θέλω έτσι να μιλάω πολύ γι' αυτό, γιατί έτυχε να διαλυθεί. Και οι δύο πλευρές σεβαστήκαμε ο ένας τον άλλον. Και αυτό ήταν. Και κοίταξε, για να φτάσουμε εκεί είπα να πει ότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Από εκεί και πέρα εγώ βρέθηκα μόνη μου, είμαι μόνη μου. Είμαι γυναίκα και άντρας. Αγωνίζομαι και στηρίζω τους πάντες. Εντάξει, και είμαι μόνη μου και νομίζω ότι είμαι καλά με μένα. Η Εύη Αδάμ και ο Λάμπης Λιβιεράτος για αρκετό καιρό μετά το χωρισμό τους δεν παραδέχονταν δημόσια πως έχουν χωρίσει. Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Εύη Αδάμ μίλησε για πρώτη φορά για το χωρισμό της από τον τραγουδιστή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για όσους δεν το κατάλαβαν, με το Λάμπη έχουμε χωρίσει εδώ και 1,5 χρόνο και έχει βγει και το διαζύγιο. Είμαι μόνη μου τον Οκτώβριο του 2011», έχει πει. «Έχω μια αγκαλιά για σένα την έχω». Με τον Ανδρέα είχαμε μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια. Περάσαμε πολύ όμορφα. Άσχετα αν αυτό τελείωσε. Δεν έχει καμία σημασία. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα κοντά του, γιατί προηγείτο ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ αξιόλογος άνθρωπος, επαγγελματίας, δεν το συζητώ. Θέλω να πιστεύω ότι και εκείνος κοντά μου έμαθε πολλά. Ενδεχομένως έμαθε τη χαρά της ζωής. Και το λέω αυτό γιατί το έχουμε συζητήσει και το ξέρω. Εσύ από ό,τι μάθα πήγαινες για γάμο. Και το έσκασες. Πήγαινα. Δεν πήγα τελικά. Και το έσκασες. Το θέμα είναι ότι δεν μας πήγε προς τα εκεί τελικά. Ναι. Και όπως όλος ο κόσμος χώρισε και εσύ. Ναι, ναι. Δηλαδή τι, παιδιά, σας φαίνεται κάτι περίεργο? Οι άνθρωποι κάνουν σχέσεις, χωρίζουν. Παρόμοια ήταν και η περίπτωση της Άριελ Κωνσταντινίδη, που ενώ δήλωνε ευτυχισμένη στο πλευρό του Σοκράτη Αλαφούζου, λίγους μήνες μετά έδωσε συνέντευξη μιλώντας για το χωρισμό τους. «Τελικά, για πάντα δεν είναι τίποτα μαζί σου, παρά μόνο ο εαυτός σου. Αν το έχεις στην καρδιά σου και στο μυαλό σου, είναι για πάντα και δεν έχει σημασία αν είναι χειροπιαστό, αν το έχεις δίπλα σου. Οπότε με αυτό θέλω να προχωρήσω». 11 μήνες μετά το γάμο της, η Έμιλη Μαθακάκη χώρισε από το σύζυγό της. Ο λόγος τον αποκάλυψε η ίδια on camera. «Ένα χρόνο παντρεμένοι περίπου, πόσο είμαστε, κλείνουμε?» «Δεν θα το κλείσουμε γιατί χωρίζουμε».